Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα βίντεο στο Binos Tuning. Σήμερα σε αυτό το βίντεο συνεχίζουμε το part 3. Επειδή ήταν μεγάλο σαν ένα βίντεο, το έκανα δύο κομμάτια, οπότε αυτό είναι το part 4. Αν δεν έχετε δει το part 3, κάντε κλικ εδώ πάνω. Σε αυτό το βίντεο συνεχίζουμε τη δουλειά στο μοτέρ και ολοκληρώνουμε το μοτέρ. Θα βρω τα στοιχεία του εκεντροφόρου, του JKK που έχω βάλει μέσα και θα κλείσω και τα κάρτερ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε τώρα να βάλουμε το γρανάζι χρονισμού και να βάλω και τον τεντωτήρα της καδένας. Βάζω το πιστόνι στο άνω νεκρό σημείο. Έχω σημαδέψει με κόκκινο εδώ. Κανονικά έχει εδώ ένα βελάκι και είναι και το τάφ εδώ πάνω στο βολάν. Αυτό σημαίνει ότι είναι στο άνω νεκρό σημείο. Παίρνω καινούριο γνήσιο γρανάζι του κεντροφόρου. Αυτό το μηχανάκι έχει και αποσυμπιεστή, ο οποίος δουλεύει με κάποιο τρόπο τέλος πάντων. Για τον αποσυμπιεστή τώρα να σας πω ότι έχει αυτό εδώ το σύστημα και έχει και ένα πυράκι, το οποίο το έχω πάρει και αυτό εδώ. Εννοείται ότι το βρήκα στο Κατσαντώνη Steam Racing. Λοιπόν, και κάπως μπαίνει τώρα αυτό μέσα. Μπορώ να δω στο manual πώς δουλεύει, αλλά αυτό που μου λείπει είναι ένα λαμάκι που μπαίνει πάνω από αυτό το ελαττήριο εδώ, αυτό το μηχανισμό. Αυτό το λαμάκι δεν το έχω βρει ακόμα, δεν ξέρω αν μπορώ να το βρω, αλλά θα δω τι θα κάνω, θα δω πως θα το βάλω και αυτό εδώ για να δουλεύει σωστά. Λοιπόν, έβαλα το γρανάζι και το πυράκι, ο αποσυμπιεστής δουλεύει κάπως έτσι. Τώρα ουσιαστικά είναι ενεργοποιημένος ώστε να μην κάνει συμπίεση και να πάρει εύκολα μπρος, και μετά μόλις πάρει μπρος με τη φυγόκεντρο σηκώνεται αυτό και περνάει και σπρώχνει αυτό το πυράκι εδώ πέρα και το γυρνάει. Τώρα επειδή δεν έχω το λαμάκι, το οποίο λαμάκι κρατάει το πυράκι στη θέση του, δεν θα το χρησιμοποιήσω, θα βγάλω το πυράκι απλά και θα αφήσω έτσι το γρανάζι, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να κουδουνίζει λίγο, αλλά το παλιό το γρανάζι που δεν έχει αυτό το μηχανισμό επάνω είναι πολύ χαλασμένο, οπότε δεν θέλω να το βάλω με καινούργια καδένα, οπότε πάμε να βάλουμε αυτό στη θέση που πρέπει. Χρονίζω το ταφ που είπαμε και τώρα θέλω το σημάδι που έχει το γρανάζι να βγει εδώ. Οπότε κάνω μερικές προσπάθειες. Τώρα αν πατήσω εδώ τη γλίστρα βλέπετε το σημάδι ότι είναι πολύ χαμηλά, οπότε το γρανάζι πρέπει να γυρίσει προς τα πίσω. Τώρα είναι πιο κοντά, αλλά είναι ένα δόντι λάθος, οπότε τώρα το διορθώνουμε και ένα δόντι. Και τώρα όπως βλέπετε το σημάδι έχει έρθει ακριβώς εκεί που το θέλουμε. Οπότε βιδώνω και τις βίδες του κεντροφόρου. Οπα. Ναι, πρέπει να ψαρέψω λίγο τον κεντροφόρο για να κεντράρουν οι τρύπες. Έτσι. Και τώρα βιδώνω. Προσπαθώ και εγώ να το δείξω όσο καλύτερα μπορώ στην κάμερα. Ό,τι απορίες έχετε, εννοείται τις γράφετε κάτω στα σχόλια ή μου στέλνετε ένα μήνυμα στο Instagram, ό,τι σας βολεύει, για να λύσουμε όλες μας τις απορίες και να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Σφίγγω τώρα με το χέρι. Αυτές θέλουν 12 νιουτόμετρα. Θα το σφίξω με το χέρι προς το παρόν και τώρα πάμε να βάλουμε το τεντωτήρα, το μηχανικό, ο οποίος είναι αυτός εδώ της JKK. Ουσιαστικά αυτό το πλακάκι είναι εδώ και είναι και αλουμινένιος, κάπως έτσι θα μπει. Να βρω μια φλατζούλα, επειδή δεν βρήκα φλάτζα σωστή για το τεντωτήρα και επειδή ο εργοστασιακός δεν έχει φλάτζα, έχει ένα O-ring, θα βάλω λίγο φλατζόκολλα εδώ γύρω γύρω, ίσα ίσα από αυτή την γκρι, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχει πολλά λάδια εκεί που είναι ο τεντωτήρας, απλά καμιά φορά μπορεί να έχει καμιά, να χάνει λίγο έτσι και να μας λερώνει και τον κινητήρα, οπότε βάζω ελάχιστη φλατζόκολλα. Ελάχιστη. Μπορεί και χωρίς φλατζόκολλα να καθότανε.
αλλά εγώ θα βάλω. Και κουμπώνω τον τεντωτήρα. Παίρνω και τις βίδες από τον εργοστασιακό. Ελπίζω να φτάνουνε να μπουν στον κύλινδρο, γιατί καμιά φορά είναι πολύ μακριές ή είναι κοντό, ας πούμε, το πλακάκι του τεντωτήρα και πρέπει να βρούμε άλλες βίδες. Οπότε και αυτό δοκιμαστικά το κάνω. Εδώ, όπως βλέπετε, οι βίδες οι εργοστασιακές είναι μακριές, δεν μπορεί να πατήσει τέρμα γιατί δεν έχει ο κύλινδρος πολύ χώρο. Οπότε θα ψάξω να βρω άλλες βίδες πιο κοντές. Βρήκα δύο τέτοιες βίδες Allen, οι οποίες είναι και αυτές όμορφες, έτσι γυαλιστερές, ταιριάζουν, είναι και πιο κοντές. Και βιδώνω το πλακάκι του τεντωτήρα και μετά θα βάλω και τη βίδα του. Δεν θέλει και πολύ σφίξιμο. Και τώρα βάζω και τη βίδα για να σφίξει η καδένα. Τώρα άρχισε και σφίγγει. Δεν τη σφίγγουμε την καδένα πάρα πολύ. Τη σφίγγουμε τόσο ώστε όταν τη σπρώχνουμε, ας πούμε, με το δάχτυλο από εδώ, να μπορεί να κουνηθεί λίγο. Όχι να είναι σούπα, ούτε να είναι τσίτα τελείως. Οπότε τη ρυθμίζω κάπως έτσι. Έτσι κι αλλιώς μόλις στρώσει, μάλλον θα ξαναχρειαστεί σφίξιμο. Μετά τα πρώτα 1000 χιλιόμετρα, ίσως ξαναχρειαστεί. Οπότε είμαστε μια χαρά εδώ. Βιδώνουμε το παξιμάδι, το κόντρα παξιμάδι, και το σφίγγουμε. Έτσι. Και ο τεντωτήρας έχει μπει. Τώρα, δηλαδή, αν γυρίσω το βολάν ή το γκαμπάνα, θα γυρίσει και ο κεντροφόρος. Πάμε να δούμε. Το κάνω μια πρώτη βόλτα το μοτέρ με το χέρι να δω αν βρίσκει κάπου κάποια βαλβίδα. Δεν βρίσκει, ούτε το πιστόνι βρίσκει στην κεφαλή. Είναι μια χαρά. Τώρα, αφού έβαλα και τεντωτήρα, καδένα και τα λοιπά, θα ρυθμίσω και τα διάκαινα των βαλβιδών ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν θα μπει το μοτέρ επάνω. Επίσης, σκέφτομαι να κάτσω να μετρήσω το βύθισμα αυτονίτου κεντροφόρου, το πραγματικό βύθισμα, και να μετρήσω και τη διάρκεια του κεντροφόρου. Βέβαια, πρέπει να φτιάξω αυτό το στρογγυλό, πώς το λένε, degree wheel λέγεται, ουσιαστικά για να έχω τις μοίρες πάνω στο βολάν εδώ και να μετρήσω και πόσες μοίρες είναι αυτός ο κεντροφόρος, για να έχουμε έτσι πληροφοριακά κάποια στοιχεία για τον κεντροφόρο αυτό. Οπότε τώρα θα ρυθμίσω το διάκαινο των βαλβιδών με filler, βάζω πάλι στο TAF για να είναι στο άνω νεκρό σημείο και θα ρυθμίσω στο 008 και τις δύο βαλβίδες. Γιατί επειδή είναι καινούργιες και έχουμε κάνει διάφορα καινούργια πράγματα, έχουμε βάλει, θέλω να πατήσουν καλά στα πρώτα χιλιόμετρα που θα κάνουμε, οπότε το διάκαινο πρέπει να είναι λίγο μεγάλο. Βάζω το filler και σφίγγω. Εδώ είμαστε. Σφίγγω και το παξιμαδάκι. Εδώ, μια χαρά, και το ίδιο κάνω και στην εξαγωγή. Και οι βαλβίδες είναι έτοιμες. Κάνω άλλη μια στροφή τον κινητήρα, να δω αν βρίσκει κάπου, δεν βρίσκει. Οπότε είμαστε μια χαρά έτοιμοι. Τώρα θα βρούμε τα στοιχεία του κεντροφόρου με αυτόν τον τροχό που έχω εκτυπώσει στο 3D printer. Λέγεται Timing Degree Wheel, στα ελληνικά δεν ξέρω πως το λέμε αυτό. Είναι ουσιαστικά ο τροχός που λέει τις μοίρες γύρω γύρω, για να βρούμε το βύθισμα εισαγωγή και εξαγωγή και τις μοίρες εισαγωγή και εξαγωγή.
Λοιπόν, παιδιά, έβαλα τον τροχό με τις μοίρες επάνω. Το έχω μηδενίσει, το έχω κεντράρει. Έχω βάλει και σειρματάκι εδώ για να βλέπουμε τις μοίρες. Και έχω βάλει και το μικρόμετρο εδώ πέρα. Πατάει πάνω στο κοκοράκι, στο παξιμάδι από το κοκοράκι, άμα δείτε. Οπότε, πάμε για αρχή να δούμε το βύθισμα και μετά να βρούμε τις μοίρες για την εισαγωγή. Λοιπόν, ξεκινάω, γυρνάω σιγά σιγά την καμπάνα για να γυρίσει το μοτέρ μέσα. Και τώρα ξεκινάει, άμα δείτε εδώ, και πατιέται η βαλβίδα. Θα το μετρήσω από το 1 χιλιοστό βυθισμένη βαλβίδα. Και αυτό που θα δείτε είναι με 0,08 διάκαινο. Με 0,04 θα έχει ελάχιστα παραπάνω βύθισμα. Οπότε ξεκινάω, φτάνω στο 1 χιλιοστό πατημένη βαλβίδα και μετράω. 1 χιλιοστό, 2, 3, 4, 5, 6 και κάπου εδώ τερματίζει. Εδώ είναι στο τέρμα βυθισμένο και μετρήσαμε 6 χιλιοστά και μετά 0,1, 0,2, 0,3, 0,35 συν 6, 6,35 χιλιοστά βύθισμα πραγματικό. Αυτό τον κεντροφόρο, η JKK τον δίνει για 5,6 χιλιοστά βύθισμα στην εισαγωγή, αλλά συνήθως δεν γράφουν το πραγματικό βύθισμα, γιατί το πραγματικό βύθισμα μετά το κοκοράκι είναι πάντα παραπάνω. Σκεφτείτε ότι έχετε μια τραμπάλα. Όταν είναι στο κέντρο, ίσες αποστάσεις από το κέντρο η τραμπάλα, όσο σπρώξεις από τη μία, τόσο πατιέται από την άλλη. Αλλά αν αλλάξεις την απόσταση και βάλεις πιο κοντό από τη μία μεριά και πιο μακρύ από την άλλη, όσο σπρώξεις, ουσιαστικά θα υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής του αρχικού βυθίσματος και το τελικό βύθισμα θα είναι πάντα παραπάνω. Δεν ξέρω αν το λέω καλά, αλλά κάπως έτσι το σκέφτομαι εγώ. Οπότε τώρα πάμε να γυρίσουμε, να μηδενίσουμε πάλι και να μετρήσουμε τις μοίρες της εισαγωγής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 0 και ξεκινάμε πάλι με 1 χιλιοστό πατημένη βαλβίδα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 1 χιλιοστό. Είμαστε στις 335 μοίρες, οπότε συν 5 φτάνουμε στις 340 και ξεκινάμε. Γυρνάμε όλο τον κεντροφόρο πάλι όπως πριν και φτάνουμε πάλι μέχρι το 1 χιλιοστό πατημένη. Και τώρα μετράμε μοίρες. Από το 335 που ήμασταν πάμε στο 340 που είναι συν 5 μοίρες και μετά έχουμε 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, συν 5 εδώ και συν 5 εδώ, μας κάνει 260 μοίρες η διάρκεια του κεντροφόρου. Οπότε γράφουμε αυτά τα στοιχεία για την εισαγωγή και συνεχίζουμε με την εξαγωγή. Σε αυτό το σημείο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για κάποιες συμβουλές και οδηγίες που μου έδωσε ο Νίκος, Lord Nitratos. Ανεβάζει και αυτός πολύ ωραία βιντεάκια τεχνικά στο YouTube, οπότε κάντε ένα follow και σε αυτόν, γιατί και εγώ πρώτη φορά μετράω κεντροφόρο, οπότε χρειαζόμουν κάποιες οδηγίες και τον ευχαριστώ πολύ που με βοήθησε. Πάμε τώρα με τον ίδιο τρόπο να μετρήσουμε βύθισμα και διάρκεια στην εξαγωγή. Οπότε, μηδενίζω, είμαστε στις 0 μοίρες. Λοιπόν, έχει μηδενίσει και το μικρόμετρο και γυρνάω. Λοιπόν, μόλις πατήθηκε ένα χιλιοστό και έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, εδώ και εδώ τερματίζει νομίζω,
Το φέρνω εκεί που τερματίζει. Εδώ. Οπότε μετρήσαμε 6 χιλιοστά και 0,1, 0,2. Άρα το βύθισμα στην εξαγωγή είναι 6,2 χιλιοστά, πραγματικό βύθισμα. Τώρα πάμε να μηδενίσουμε πάλι για να μετρήσουμε μοίρες. Λοιπόν, μηδενίζω. Είμαστε εδώ. Ωραία. Και πάμε. Ένα χιλιοστό πατημένη βαλβίδα και ξεκινάμε από το 125 εδώ, 125 μοίρες. Και γυρνάμε πάλι όλο τον κεντροφόρο, όλο το μοντέρ δηλαδή, και σταματάμε στο ένα χιλιοστό πατημένη, που είναι στις 25 μοίρες. Οπότε έχουμε και λέμε, είχαμε πει 125, ξεκινάμε 130, άρα έχουμε 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 και έχουμε συν 5 από εδώ, εδώ, δηλαδή από το 125 στο 130 και από το, 100, από το 20 μέχρι το 25, άλλες 5, 10 μοίρες. Οπότε είναι 260 μοίρες σύνολο η διάρκεια της εξαγωγής. Ακριβώς το ίδιο ήταν και στην εισαγωγή. Τώρα γράφουμε τα στοιχεία και τελειώσαμε από αυτό το κομμάτι. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μετρήσω και το overlap, απλά θέλει να έχεις δύο μικρόμετρα, και εισαγωγή και, εισαγωγή και εξαγωγή, ώστε να δεις πόσο είναι το overlap, πόσες μοίρες δηλαδή. Το overlap είναι, για αυτούς που δεν ξέρουν, το σημείο που είναι ανοιχτές οι βαλβίδες και οι δύο μαζί. Είναι μεταξύ εισαγωγής και εξαγωγής που μένουν και οι δύο λίγο ανοιχτές. Επίσης, ενδιαφέρον θα ήταν να δίνει και η JKK ένα χαρτάκι και να σου λέει ότι πρέπει να ρυθμίσει τον κεντροφόρο στις τόσες μοίρες να ανοίγει εισαγωγή, τόσες μοίρες να ανοίγει εξαγωγή. Βέβαια είναι fix γιατί είναι ένας ο κεντροφόρος. Και ουσιαστικά με αυτό, αν είχα και γρανάζι κεντροφόρου ρυθμιζόμενο, θα ρυθμίζαμε ακριβώς που πρέπει να ανοίγει η εισαγωγή και ή που πρέπει να κλείνει η εξαγωγή, κάπως έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση ούτε χαρτί έχουμε με τα στοιχεία του κεντροφόρου, ούτε ρυθμιζόμενο γρανάζι. Οπότε είναι fix αυτό, το αφήνουμε όπως είναι και θα το δουλέψουμε έτσι. Τώρα αφού τελείωσα και με τις μετρήσεις του κεντροφόρου, θα βγάλω το ντροχό εδώ πέρα και θα ξεκινήσω να βάζω τα καπάκια τα πλαϊνά του κάρτερ και από αριστερά και από δεξιά, ώστε να τελειώσουμε το μοτέρ και να κλείσει και αυτό το βίντεο που έχει τραβήξει τόσο πολύ. Λοιπόν, ξεκινάω να κλείσω την αριστερή μεριά του κάρτερ. Θα βάλω πρώτα τη μίζα, ώστε να μπουν και τα γρανάζια. Καπάκι μετά. Μπήκε και η μίζα κομπλέ. Λοιπόν, βάζω τα γρανάζακια του κομπλέρ. Αυτό μπαίνει εδώ έτσι. Και το μικρούλι εδώ. Έχει φαγωθεί κιόλας, αλλά τώρα την αλλάξω. Μπήκε και αυτό. Βάζω τους οδηγούς. Μην τους ξεχάσω. Κουμπώνω ένα πάνω και ένα κάτω. Κομπλέ. Και τώρα έχουμε τη φλάτζα εδώ, θα τις βάλω και λίγο φλατζόκολα να είμαστε πάντα 100% safe, δεν έχουμε τίποτα διαρροές. Είναι κομπλέ και την τοποθετώ επάνω.
Και τώρα κουμπώνω το καπάκι με ταπεινία. Ελπίζω να τα έχω βάλει όλα μέσα και να μην περισσέψει τίποτα. Και τώρα βάζω βίδες. Και σφίγγω με 8,8 νιουτόμετρα, όπως λέει το manual. Τώρα θα βάλω και το καπάκι του κεντροφόρου. Εδώ. Και σφίγγω και εδώ με 8,8 νιουτόμετρα. Και είμαστε κομπλέ. Θα βάλω και τα καπάκια από τα κοκοράκια εδώ. Ένα πάνω και ένα κάτω. Βάζω και το από κάτω. Θα βάλω και εδώ δύο τσιμούχες που παίρνει. Έχω καινούργιες. Εδώ. Δεν τις ξεχνάμε αυτές, γιατί άμα βάλετε λάδια, καληνύχτα. Βάζω λίγο γρασάκι γύρω γύρω για να μπει όμορφα και να μην έχουμε κανένα σκίσιμο. Έτσι. Και κουμπώνω εδώ. Παίρνω και ένα καριδάκι για να σπρώξω την τσιμούχα μέσα. Μπήκε και αυτή. Επίσης εδώ μπαίνει και αυτό εδώ. Είναι ένας αποστάτης. Σαν αποστάτης δηλαδή. Και γυρνάει έτσι αυτό μέσα. Για από την ανάποδη μπαίνει. Θα ρίξω μια ματιά στο manual. Αλλά νομίζω ότι μπαίνει έτσι. Και είναι άλλη μια τσιμούχα εδώ στο λευγέ ταχυτήτων. Βάζω πάλι έτσι λίγο γρασάκι. Σπρώχνω και εδώ με ένα καριδάκι. Και είμαστε έτοιμοι από την αριστερή μεριά του κάρτερ. Τώρα πάμε από την άλλη μεριά, να κουμπώσουμε και από την άλλη μεριά. Θα βάλουμε και το μηχανισμό εδώ που πατάει την καμπάνα. Έχω καινούριο ρουλεμανάκι εδώ. Για την καμπάνα, το βουτάω και λίγο στο λάδι και κουμπώνω εδώ. Στη συνέχεια παίρνω αυτό το μπρατσάκι εδώ και το κεντράρω με ένα σημάδι που έχει το μπρατσάκι και έχει και ο άξονας ολευγές ταχυτήτων εδώ. Και το βάζω έτσι, δεν το σπρώχνω ακόμα τέρμα μέσα και παίρνω το πραγματάκι αυτό και το βάζω έτσι. Σημαντικό και προσοχή, μην το ξεχάσετε, να βάλετε την τσιμούχα εδώ πέρα, γιατί αν δεν τη βάλετε μετά δεν πάει λάδι στο στρόφαλο και στην πιέλα και θα βαρέσει κατευθείαν. Εδώ έχω βγάλει την παλιά, έχω καθαρίσει. Επίσης θα κάνω και ένα αφήσιγμα τις τρύπες που περνάει το λάδι, να βεβαιωθούμε ότι είναι πεντακάθαρες, δηλαδή αυτή εδώ η οποία πάει το λάδι έτσι και φτάνει στο στρόφαλο. Τη φυσάω με αέρα. Και τώρα βάζω την τσιμούχα. Τη βάζω κατά αυτόν τον τρόπο. Βάζω το καπάκι αυτό και θα βιδώσω σιγά σιγά ώστε να μπει η τσιμούχα, να πιεστεί και να μπει. Και η τσιμούχα είναι έτοιμη. Να βάλουμε το καπάκι. Λοιπόν, τώρα βάζω τους οδηγούς.
ένα εδώ και ένα εδώ. Το σιτάκι του λαδιού, θυμάστε πως ήταν, έτσι. Το έχω καθαρίσει, το έχω κάνει καινούριο. Εδώ. Και έχουμε και τη φλάντζα τη χάρτινη. Θα βάλω πάλι λίγο φλατζόκολλα. Νομίζω είμαι κομπλέ και τώρα μπορώ να κουμπώσω το καπάκι. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει τίποτα για από εδώ. Και βάζω και τις βίδες. Θα σφίξω πρώτα λίγο με το χέρι. Και τώρα με το ροπόκλειδο στα 8,8 νιουτόμετρα. Και το δεξί καπάκι είναι και αυτό έτοιμο. Θα βάλω τώρα και το σωληνάκι των αναθυμιάσεων εδώ να υπάρχει πάνω. Και νομίζω ότι είμαστε κομπλέ με το μοτέρ. Θα κλείσω αυτό το μεγάλο βίντεο εδώ πέρα. Το μοτέρ είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο να μπει πάνω στο μηχανάκι σε σχεδόν καινούργια κατάσταση. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα πράγματα συν άλλα έχουν αλλαχτεί. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το Κατσαντώνη Steam Racing που μου έχει στείλει πάρα πολλά πραγματάκια για το μοτέρ αυτό και για το μηχανάκι αυτό. Θα βρείτε link κάτω στην περιγραφή για να αγοράσετε για το δικό σας μηχανάκι ό,τι ανταλλακτικά θέλετε. Ευχαριστώ πολύ και τον Πάνο που είναι τόσο εξυπηρετικός. Σε αυτό το βίντεο είδατε πως έμαθα να μετράω τα στοιχεία του κεντροφόρου και να ευχαριστήσω και πάλι το Lord Nitratos για τις οδηγίες που μου έχει δώσει και από τα βίντεο του έχω πάρει πολλά πράγματα, οπότε τσεκάρετε και το κανάλι του, έχει πολύ ωραία βιντεάκια και τεχνικά έτσι ωραία πράγματα. Ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ και εσάς που έχετε τόσο υπομονή για αυτό το project και τόσο ενδιαφέρον. Πραγματικά είναι ένα δύσκολο project, το πάω όσο μπορώ πιο γρήγορα με το χρόνο που διαθέτω. Και εγώ δυσκολεύομαι να τα δείξω όπως θέλω και να τα δείξω και ωραία και κατανοητά στην κάμερα. Είναι και αυτό, έχει μια δυσκολία. Αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο YouTube και ένα follow σε Instagram και Facebook. Επίσης υπάρχουν και διαθέσιμα μπλουζάκια, θα βρείτε link κάτω στην περιγραφή άμα θέλετε να αγοράσετε. Στο επόμενο βίντεο θα ασχοληθώ με το σασί από το ZX. Έχω να βάλω φρένα, αλυσιδογράναζα, να κάνω ένα πολύ καλό πλήσιμο. Τη σέλα πρέπει να φτιάξουμε, οπότε θα τα δούμε αυτά στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να προσέχετε, να φοράτε πάντα κράνος όπου και να πηγαίνετε με το μηχανάκι και να περνάτε καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο. Bye!